Εδώ είμαστε λοιπόν μετά την πολιτική ανάλυση που είχαμε με το θέμα του Αλιάγκα. Πιο μπροστά είχαμε τον Σάκη το παιδί. Είναι η ώρα να γυρίσουμε λίγο και στο επιχειρήν και κυρίως στον κλάδο της υγείας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους επιχειρηματίες στον κλάδο της υγείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα και ορθοπαιδικών αλλά και γενικότερα βοηθημάτων. Είναι ο Δημήτρης Ευθυμίου. Τον ευχαριστώ θερμά που αποδέχεται την πρόσκληση. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε κάποιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά έτσι, γιατί κάθε φορά η επιστήμη και η τεχνολογία κάτι έχει να προσφέρει στους πάσχοντες, έτσι. Κοιτάξτε, η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα θέματα και το ξέρετε πολύ καλά. Και ειδικά στην υγεία τρέχει ακόμη περισσότερο. Σωστά. Τώρα στο κομμάτι το δικό μας, ειδικά στα βοηθήματα αποκατάστασης, ειλικρινά τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Έχουν βγει καινούργια βοηθήματα αποκατάστασης και ειδικά ένα πολύ επαναστατικό προϊόν που και θα ήθελα έτσι να σας το αναφέρω, είναι το Moly Suite, το οποίο η εταιρεία μου το έχουμε και αποκλειστικότητα για όλη την κεντρική Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι... Θα ήθελα να το δούμε κιόλας, ναι, αλλά στην επόμενη φορά. Είναι ένα κουστούμι συσσαγωγικά, είναι μια φόρμα η οποία είναι ολόσωμη, τη φοράμε. Βασικά ενδείκνεται για άτομα που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας, που έχουν παραπληγία, που έχουν τετραπληγία, που έχουν... Γενικά και ενδείκνεται και για μικρές ηλικίες, από ηλικία των 5-6 ετών μέχρι και την ηλικία που μπορεί των... Μπορεί να έχουν ραχύτιδες και τέτοια θέματα, μειοσκελετικά τέτοια. Αλλά γενικότερα να μην μπορούν να περπατήσουν, να σας δώσω καταλάβετε, να έχουν σπαστικότητα, να έχουν πόνους. Αυτό είναι σουηδικό προϊόν. Το και οποίο... τι κάνει, σε βαίνει στα ίσια σου? Σε κάνει και περπατάς. Σε κάνει και περπατάς. Με τι, με βιομαγνητικό τρόπο, με τι. Αυτό στηρίζεται σε. Δίνει ηλεκτρική διέγερση των μυών και ρυθμίζουμε ανάλογα με τις εντάσεις που θα μας πει ο θεράπων ιατρός. Αλλά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Δεν είναι ότι απλά πρέπει να φοράς τη φόρμα για να μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ένα πράγμα κλασικό. Με σκύλες κατά πλάκας που είναι είτε υποστηριζόμενοι σε καροτσάκι. Μπορεί να περπατήσουν, έτσι. Με τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ειλικρινά, όταν πήγαμε στη Γερμανία και ήμουν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, είναι τη Ottobock, η οποία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης του χώρου στο κομμάτι των τεχνητών μελών, των ορθώσεων, προσθέσεων κτλ. Ειλικρινά, μείναμε όλοι άναυδοι, διότι είχαν μοντέλα τα οποία το φορούσαν και βλέπαμε πώς περπατούσαν το πριν και το μετά. Ήταν τεράστια η διαφορά. Αυτό είναι ολόσωμο, έτσι? Ναι, είναι ολόσωμο, είναι θεραπευτικό. Δεν χρειάζεται να το φοράς για να περπατάς. Αυτό το φοράς, κάθεσαι, παίρνει, σου δίνει την ηλεκτροδιέγερση και την ενέργεια στις συγκεκριμένες μυϊκές μάζες και αφού το φορέσεις για μια μισή ώρα και να το βγάλεις, η διάρκεια του είναι μέχρι και μια μισή με δύο ημέρες. Αν είσαι ένα επαναφορτιζόμενο. Δηλαδή επαναφορτίζεις. Επαναφορτίζεις τον οργανισμό, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ακριβό. Τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμα στην Ελλάδα δεν το έχουν. Αυτό δεν το έχουν εντάξει. Και, εντάξει, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα. Τώρα, αν πάμε στο κομμάτι αυτό. Διότι... Ενώ στο εξωτερικό το έχουν ήδη εντάξει. Εννοείται. Δεν το ειδικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαντάζομαι. Δεν το συζητάμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα έχουν τεράστιες περικοπές. Δηλαδή, προτιμάνε, ας πούμε, να δώσουν το αμαξίδιο που μπορεί να μην χρειάζεται από το να δώσουν, ας πούμε, αυτή την. Ούτε πλέον το αμαξίδιο δεν δίνουν. Α, ούτε το αμαξίδιο δεν δίνουν. Δηλαδή, είναι ευτελές το ποσό δηλαδή, για ένα παιδί το οποίο είναι παραπληγικό να του δώσει να πάρει ένα αμαξίδιο με 800 ευρώ. Που αυτό είναι ουσιαστικά τα πόδια του, είναι η ζωή του. Ναι, βέβαια. Αυτός χρειάζεται... Όταν ένα μέσο αμαξίδιο έτσι νορμάλ, να μην πούμε το πολύ εξελικτικό. Κοιτάξτε, ένα γυριατρικό αμαξίδιο μπορεί να κάνει 180 ευρώ. Ναι. Υποστηριζόμενο όμως και να τους μπρόχνει κάποιος συνοδός. Σωστά. Ένα αυτόματο που να μπορείς να πει. Αλλά ένας αυτόνομος, όταν είσαι αυτόνομος χρήστης, ένα καλό αμαξίδιο ξεπερνάει τα 3 χιλιάρικα. Οπότε 8 κατοστάρικα δεν καλύπτουν τίποτα. Ούτε ένα τρίτο. Ναι, σωστά. Δυστυχώς και το χειρότερο είναι αυτό που κάνουν και σε εμάς τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, σίγουρα ο κόσμος μπορεί έχει να μην. Έχετε και clawback και rebate. Ναι. Για πέστε μου. Έχουμε clawback και rebate. Δηλαδή, σε εμάς τώρα μας έρχεται μια εντολή από το θεράπων ιατρό που λέει για ένα ηλεκτρικό κρεβάτι, ηλεκτροκίνητο κρεβάτι, που δίνει ο ΕΟΠΗ 1000 ευρώ. Ωραία. Εμείς στο τέλος του μήνα παίρνουμε 500. Μετά από 6 μήνες θα πληρωθούμε και θα πάρουμε 500. Αυτό είναι το clawback και δεν ξέρουμε και τι rebate θα μας βγει στο τέλος του χρόνου.
Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Κάνει δηλαδή τις εταιρείες των ορθοπαιδικών τους, κάνει συνεταίρος του ΕΟΠΗΣ. Όχι, εγώ ειλικρινά το έχω πει πολλές φορές. Αν θέλει η οποιαδήποτε κυβέρνηση να κάνει ένα κοινωνικό έργο και έχει χρήματα, να κάνει με τα χρήματα του κράτους. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κοινωνικό έργο με τα χρήματα του επιχειρηματία. Σωστά. Διότι στην άλλη περίπτωση. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους γιατρούς που έχουν τα εργαστήρια. Δηλαδή, βάζουν τα δραστήρια, έχουν αναδώσει μερικά. Δεν μπορείς να του λες στο τέλος του εξαμήνου ή του έτους, ξέρεις κάτι, από τα 50.000 δικαιούς στα 25. Και τα υπόλοιπα 25. Μα ξέρετε, εμείς θα κόψουμε ένα τιμολόγιο και είναι 1.000 ευρώ. Από τα 1.000 ευρώ, στο τέλος του μήνα, θα πάρουμε 550. Εδώ έχουν αυτό το μήνα στους συμπυκνωτές οξυγόνου, στα μηχανήματα οξυγόνου, το οποίο είναι αναγκαίο για τους ανθρώπους. Είχε clawback 39%. Στο οξυγόνο, ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Αυτά ξεκινήσαν επί μνημονίων περισσότερο, έτσι. Ναι, και είπαν, και ότι, είπαν ότι θα είναι για μια χρονιά, δύο, αλλά συνεχίζεται κανονικά. Ναι, ό,τι μπαίνει δεν ξαναβγαίνει. Η αλήθεια είναι σε διαφορά μέτρα, ναι. Αλλά δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα όμως, γιατί τα άτομα αυτά με αναπηρίες έχουν ανάγκες. Έχουν ανάγκες. Δηλαδή, και επειδή τη δουλειά την κάνω πάρα πολλά χρόνια, είμαι 27 χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή δεν μου αρέσει πλέον να βλέπω νέα παιδιά να είναι. Ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής, αυτή η φόρμα των ενδιαφέρων των άνθρωπων φορτίζεται και στο ρεύμα, στην πρίζα. Όχι, είναι με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Α, είναι με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μάλιστα. Δεν χρειάζεται δηλαδή όταν τη φοράς να το έχεις στον πρίζα ή πιο Όχι, καμία σχέση. Είναι πολύ εξειδικευμένο προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι σουηδικό και αντιπροσωπεύεται από τη μεγαλύτερη πολυεθνική του κόσμου, η οποία είναι η Ottobock. Και για την Ελλάδα είμαστε τρεις που το αντιπροσωπεύουμε. Μάλιστα. Είναι δύο στην Αθήνα και εγώ, Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία Θράκη. Μάλιστα. Και έχει αυτό το. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά την επόμενη φορά θα είναι πολύ ωραίο να το δείξουμε σε εικόνα. Ναι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Γενικότερα στα υπόλοιπα έτσι υποστηρικτικά των ασθενών στην αποκατάσταση, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, η τεχνολογία τρέχει απλά στην Ελλάδα, δεν μπορεί να. Οι ασθενείς, ακόμα και το οικογενειακό περιβάλλον, να υποστηρίξουν οικονομικά την αγορά πλέον αυτών των προϊόντων. Τα παλιότερα χρόνια, τα ασφαλιστικά ταμεία δίναν πολύ περισσότερα χρήματα. Σωστά. Τα τελευταία χρόνια, ειλικρινά, οι περικοπές είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το προσέξει η πολιτεία. Γιατί κατά καιρούς βλέπετε ότι είμαι έντονος και δραστήριος και τα λέω. Ναι, δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Έχω δει, ας πούμε, και παράπονα ακόμα και για. Μπουκάλες που δεν καλύπτουν όλους τους ασθενείς. Πολλά πράγματα πράγματα. Τα οποία είναι αυτά που τους κρατάνε στη ζωή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, το πιο βασικό αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα, πρώτον δεν κάνουμε παραγωγή. Ναι. Εγώ όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, σωστό είναι αυτό, πριν 28 χρόνια, για να σας δώσω να καταλάβετε, είχαμε βιοτεχνία που κατασκευάζαμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν υπήρξε ποτέ έτσι, βιοτεχνία με ορθοπαιδικά και γενικά παραϊατρικά? Υπήρξε. Στην δεκαετία που ήμουνα εγώ, δηλαδή από το 97 που ξεκίνησα μέχρι και το 2007, υπήρχαν. Μετά το 2007 καταρρεύσαν τα πάντα. Καταρρεύσαν τα πάντα, διότι δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε ούτε σε φινίρισμα τα εισαγόμενα, αλλά ούτε και σε τιμή. Και σε τιμή. Ναι. Εγώ για να σας δώσω να καταλάβετε, ότι κατασκευάζαμε ζώνες, πυχιοκαρπικά, ειδικούς νάρθικες, κατασκευάζαμε περπατούρες, πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια. Δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε και κάποια στιγμή το σταματήσαμε και είμαστε στο κομμάτι του εμπορίου. Μόνο και αυτή τη στιγμή, ακόμα και οι Ευρωπαίοι, είναι ελάχιστα τα προϊόντα τα οποία γίνονται στην Ευρώπη. Π.χ. ο Ιταλός, ο Γερμανός, ο Γάλλος. Ναι, δίνουν τις προδιαγραφές στις κινέζικες μεγάλες εταιρείες με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με το δικό τους brand, και μπαίνουν, μετά βαφτίζονται ευρωπαϊκά και βγαίνουν στην αγορά. Δηλαδή, αυτή η κουλτούρα που μπαίνει ο πελάτης, παράδειγμα, στα καταστήματα των ιατρικών και λέει: δεν πιστεύω να είναι κινέζικο. Πρώτον, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ούτε εμείς καν αν είναι κινέζικο. Ναι, γιατί στο τέλος είναι από πίσω, made in EU, αλλά Made in EU. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι. Όχι, βέβαια. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ αξιόπιστα, διότι οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι δηλαδή. Γιατί υπάρχει κινέζικο και κινέζικο. Δεν μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Μα υπάρχουν και κινέζικα που είναι πολύ πιο μπροστά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, και από αμερικάνικα και ευρωπαϊκά. Έτσι, αυτό να το πούμε. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στον τομέα σας? Κοιτάξτε, άρχισε να μπαίνει σιγά-σιγά. Εμείς, παράδειγμα, τώρα να σας δώσω να καταλάβετε στο κομμάτι της ορθοτικής και της προστοτικής, την τελευταία διετία. Πλέον τα υπολοιπόμενα μέλη, οι κορμούς και τα λοιπά,
δεν μπαίνουμε στην κουλτούρα να παίρνουμε τα μέτρα με τον κλασικό τρόπο, με γύψους κτλ. Έχουμε 3D scanner, σκανάρουμε το υπολοιπόμενο μέλος, τον κορμό, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα κηδεμόνο σχολίωσης ή θέλουμε να κάνουμε ένα τεχνητό μέλος. Και μετά το σχεδιάζουμε εμείς σε συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να το εκτυπώσουμε σε 3D εκτυπωτή και να έχουμε το αποτέλεσμα. Βέβαια, η δυσκολία είναι και η τεχνική από εμάς είναι ότι πρέπει εμείς να ξέρουμε πολύ καλά να λειτουργούμε αυτά τα προγράμματα. Βέβαια, άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει στην αγορά η τεχνητή νοημοσύνη που δίνοντας το σκανάρισμα θα μας το σχεδιάζει η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της. Σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι όταν θέλω να δω ποια είναι η εξέλιξη στον τομέα των προσθετικών, των υποβοηθημάτων κλπ. Βλέπω Special Olympics. Εκεί βλέπεις όλη την τεχνολογία. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Έτσι, τιτάνια, ξέρω εγώ κλπ. Κοιτάξτε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα υλικά. Δηλαδή το πόσο ελαφρύ είναι ένα υλικό, το πόσο ανθεκτικό είναι ένα υλικό. Απλά όλα αυτά τα προϊόντα, δηλαδή είτε λέει είναι κηδεμόνο σχολίωσης, είναι τεχνητό μέλος κάτω από την κνήμη ή μοιραίο. Όλα αυτά θέλουν όμως υποστήριξη τεχνικού. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις και το έχεις μια ζωή. Δηλαδή χρειάζονται ρυθμίσεις, χρειάζονται πιέσεις. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό συνήθως ο τεχνικός και αυτό που κάνουμε εμείς στην εταιρεία είμαστε δίπλα στον ασθενή. Να, έχετε δίκιο. Είμαστε πολύ κοντά και με πολύ συχνές επαφές. Τώρα θα σας κλείσουμε λίγο με ένα λίγο πιο κοινωνικό και πιο ευαίσθητο. Φαντάζομαι ότι ως άνθρωπος που ασχολείστε όλα αυτά τα χρόνια κυρίως με ανθρώπους που έχουν τέτοιες ανάγκες, όταν βλέπετε κάποιον να έχει παρκάρει πάνω σε ένα παραπέρο, πέρα τα πρέντε στο κρανίο. Καλά, δεν το συζητάμε. Και, γιατί ξέρετε τι... και ειδικά τα τελευταία χρόνια, επειδή. Εγώ κυκλοφορώ στην πόλη, κυκλοφορώ με πατίνι, αλλά με το πατίνι φοράω κράνος κανονικά, για να μπορώ να είμαι λίγο πιο ευέλικτος. Βλέπω καθημερινά πάρα πολλά πάνω σε... Και έχουν γίνει και τεράστια λάθη όμως και στην κατασκευή. Μου έλεγε προχθές κάποιος, περπατώντας, δεν θυμάμαι ποια περιοχή εδώ στη Λάρισα, που είχε λέει ράμπα για να ανεβείς, συνεχίζει λέει ο άνθρωπος με το καροτσάκι και πάει να κατεβεί και δεν υπάρχει ράμπα για να κατεβείς. Ναι. Αυτό δηλαδή έκανε μόνο το ανεβασμά. Συνέχισε στον πεζόδρομο και κάποια στιγμή. Ή παράδειγμα τα πλακάκια με τους τυφλούς. Δηλαδή ο τυφλός πρέπει να κάνει πολλά ζιγζάγ για να ξεπεράσει πολλά εμπόδια τα οποία βρίσκει μπροστά του. Και στην καθημερινότητα ειλικρινά βρίσκω πάρα πολλά αυτοκίνητα που είναι ανεβασμένα πάνω στα πεζοδρόμια. Και κλείνουν τα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή είναι σαν να σκεφτούν. Εγώ να μην πω τα άτομα με αναπηρία, που μπορεί να είναι. Προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία για αυτά, αλλά μπορεί να είναι ένα μικρό ποσοστό. Ας πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Μια γυναίκα με καροτσάκι. Ναι, δεν το με το μωρό. Υπάρχει μια οδός σε ένα μεγάλο κομμάτι της που είναι λεωφόρος, η Ρώμη Πολυτεχνείου. Ναι. Που δεν έχει πεζοδρόμια. Αριστερά-δεξιά. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά τη Βόλου. Έτσι, και όπως πας προς το ΑΤΑ, είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν ξέρω αν μια γυναίκα με καροτσάκι μπορεί να τη διασχίσει αυτή την οδό. Μα δεν είναι. Όταν πας να περάσει την Ηρώμη Πολυτεχνείο από φανάρι σε φανάρι και είσαι στο κεντρικό διάζωμα, δεν υπάρχει ο χώρος να σταθεί ούτε το καροτσάκι από μωρό, πόσο περισσότερο ένα καροτσάκι από ένα άτομο με αναπηρία. Και ειδικά η Λάρισα, εγώ το έχω πει και πολλές φορές, ενδείκνυται για άτομα με αναπηρίες να μπορούν να είναι καθημερινά μέσα στην πόλη, να κάνουν τις δουλειές τους κτλ. Γιατί είμαστε μια flat πόλη. Είμαστε μια πόλη η οποία έχουν πάρα πολλούς πεζόδρομους. Βέβαια και στους πεζόδρομους, αυτό πρέπει να κοιτάξει η Δημοτική Αρχή, αν και βλέπω ότι προσέχουν πολλά πράγματα, τα πλακάκια έχουν ξεκολλήσει σε πολλά σημεία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας κλείσουμε λίγο με χιούμορ, να έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να είναι σκεπτόμενα τα μηχανήματα αυτά και να κάνουν αυτόματα αγωγές προς τις δημοτικές ή τις άλλες αρχές, οι οποίες, για παράδειγμα, φτιάξα μια ράμπα να ανεβαίνει, αλλά δεν έχουν ράμπα για να ξανακατεβείς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εγώ σας λέω, επειδή το ζω έντονα και το ζω και έντονα με το πατίνι μες στην πόλη, είναι πολλά σημεία και σε πολλές πλατείες που έχουν φύγει οι κυβόληθοι. Ναι. Α, μπράβο. Οπότε εκεί είναι μεγάλο το θέμα. Εκεί είναι τεράστιο το θέμα και δεν είναι ότι έγινε και είναι για 3 μήνες, 5 μήνες. Και τώρα τα βλέπω τώρα χρόνια. Τώρα μπαίνουμε σε υποτίθεση σε μια φάση που θα έχουμε και κάποιες βροχές και κάποια χιόνια. Είναι πιο δύσκολο ακόμα να τα αποκαταστήσεις. Καλά, δεν το συζητώ. Οπότε έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Μάλιστα, εγώ κρατάω αυτό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη φορά ίσως θα το δείξουμε και οπτικά. Αυτή ίσως να είναι μια στολή σωτήρια για πολλούς ανθρώπους. Ο κόσμος, αν θέλει να ενημερωθεί, μπορεί να μπει μέσα από το site, το οποίο είναι το Ευθυμίου Lab. ευθυμιουλαμπ.gr. Μπορεί να μπει μέσα και να δει τα πάντα, οτιδήποτε έχει σχέση με προσθητική και ορθωτική και οτιδήποτε έχει σχέση με τον πόλη. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη τον Ευθυμίου. Ευχαριστούμε κυρίως και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα το μεσημέρι.